που έχουμε σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί σας. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. Με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνετε πλέον στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το Πανελλήνιο. Σας γνωρίσαμε από την προσωπική σας ιστορία, από την επίθεση που δεχτήκατε. Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς σας εμπιστεύτηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων ψηφοφόρων με την ψήφο του για να μπείτε στη Βουλή? Νομίζω ότι πιο πολύ ήταν τον αυτό του σε μένα. Νομίζω ότι πιο πολύ ζουν πάρα πολύ δύσκολο και υποφέρουν από τις συνθήκες εργασίας και φτώχεια στην Ελλάδα. Και έχουν ανάγκη από βοήθεια όπως και εγώ. Πώς αισθάνεστε, τα τελευταία χρόνια. Πώς αισθάνεστε που οι Έλληνες πολίτες σας επέλεξαν και σας έδειξαν με την ψήφο τους όλη αυτή την εμπιστοσύνη και σας στέλνουν στο Ευρωκοινοβούλιο? Εγώ δεν βλέπω σαν Έλληνες πολίτες, το βλέπω σαν συμπολίτες, γιατί και εγώ έζησα εκεί αρκετά χρόνια, πληρώνω φόρους, πληρώνω ασφάλεια και νομίζω είναι ο τόπος μου. Δεν ξεχωρίζω Έλληνες και μετανάστες. Απλά ζούμε όλοι μαζί σε ένας τόπος. Γιατί επιλέξατε, κυρία Κούνεβα, να κατεβείτε στις ευρωεκλογές μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ? Τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να εισακουστεί από τις θέσεις που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη? Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνεργαστεί από χρόνια και βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ σαν εκπρόσωπος της κοινωνίας μας, γιατί συμπεριλαμβάνει πιο μικρές οργανώσεις μέσα που έχουν διάφορους τρόπους σκέψης, όπως είμαστε και εμείς στην κοινωνία. Δεν είμαστε ίδιοι και σκεφτόμαστε με το ίδιο τρόπο. Και επιτυχαίνουν με πολύ καλά να συνεργάζονται μεταξύ τους και με το κόσμο έξω. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό εμένα που με τράβηξε πολύ. Το άλλο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρεται από τα θέματα των εργαζομένων, από τα προβλήματα των εργαζομένων. Έχει πολύ καλή στάση μπροστά στο μνημόνιο, με το δάνειο που έχουμε. Έχει πολύ καλό πρόγραμμα, στο οποίο 99% είναι και ειδικά μου θέλεις να δουλέψω. Τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Κούνεβα, σας είχαμε δει να συμπαραστέκεστε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις πρώην εργαζόμενες στον τομέα της καθαριότητας. Γυναίκες οι οποίες μέχρι πρότινος εργαζόντουσαν ως καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και σε αυτές τις γυναίκες, αλλά φαντάζομαι γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά πλέον και στην Ευρώπη, και τι είπατε μαζί τους, γιατί συνομιλήσατε? Είναι πολύ δυνατές γυναίκες. Τους είπα ότι έχουν μια πολύ καλή συνήθεια στη ζωή τους, η οποία αποτυπώνεται και σε άλλες δράσεις στη ζωή τους. Είναι η μητέρα που προσέχει την οικογένεια και τα παιδιά και έχει μάθει την ώρα που χρειάζεται να αντιδράσει, να αντιδράσει με τον καλύτερο τρόπο και να προσφέρει επίσης. Αυτό είναι ο τρόπος της γυναίκας, της μαμάς. Και με το ίδιο τρόπο αντιδράνε και ήδη στα προβλήματα της κοινωνίας και κάνουν πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε τώρα. Πρέπει να λέμε ανοιχτά τα προβλήματά μας για να βρούμε τη λύση. Τι θα πείτε στην πρώτη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου, κυρία Κούνεβα? Τι θα ετοιμάσετε? Ποιο θα είναι το πρώτο θέμα που θέλετε εσείς να μεταφέρετε? Δεν έχω σκεφτεί ακόμα, δεν ξέρω πώς λειτουργεί και τι πρόγραμμα υπάρχει. Αυτό στο μέλλον θα το σκεφτώ. Το ένα που έχω στο νου μου και θα είναι οι πρώτοι προτάσεις γενικά, μπορεί να μην εμφανίζει, να μην ακούγεται στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό, αλλά θα ξεκινήσω μια επαφή με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα και θέλω να δημιουργήσουμε ένα τηλεοπτικό κανάλι ελεύθερο για όλη την Ευρώπη, που να είναι το συνδικάτο, που να μπορούμε να μοιράζουμε τα προβλήματά μας και τις χαρές, τα καλά που έχουμε αποκτήσει στην κοινωνία μας, μέσα στην Ευρώπη, όλες οι χώρες. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ναι.
Ναι, ναι, σας ακούμε. Και να δηλώνουμε πιο ανοιχτά και να ακούγεται πιο γρήγορα οι φωνές μας σε όλη την Ευρώπη. Και να ξέρουμε όλες οι χώρες τι προβλήματα έχουν. Κυρία Κούνεβα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξεκίνημα και καλή επιτυχία στο έργο το οποίο καλείστε να φέρετε εις πέρας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς.